6 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών εκτιμάται ότι βρίσκονται σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Με στόχο τον εντοπισμό των πλαστικών στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, με χρήση κάμερας και αισθητήρων, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πραγματοποιεί μια ιδιαίτερα καινοτόμα έρευνα. Το Βασίλειο των Πλαστικών στο βυθό της Κύπρου αναμένεται να αποκαλύψει νέα επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με επικεφαλή τον καθηγητή Κωνσταντίνο Χατζηστάσου. Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί την έρευνα που διεξάγουμε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει να κάνει με το αυτόματο εντοπισμό των πλαστικών, είτε είναι μακροπλαστικά, δηλαδή μεγάλα, είτε είναι μικροπλαστικά. Για παράδειγμα, να εντοπίσουμε ένα μπουκάλι το οποίο επιπλέει στη θάλασσα. Όταν μπορούμε να πάμε με ένα σκάφο να βιντεογραφήσουμε ουσιαστικά το σημείο της θάλασσας και να δούμε τι υπάρχουν και κατόπιν χρησιμοποιούμε αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μπορούμε αυτόματα να επεξεργαζόμαστε τις εικόνες και να λέμε, ας πούμε, ότι στην τάδε περιοχή υπάρχει αυτή η συγκέντρωση πλαστικών. Αυτό είναι το κομμάτι των μακροπλαστικών. Στο κομμάτι των μικροπλαστικών, όπως βλέπετε πίσω, χρησιμοποιούμε αισθητήρες οι οποίοι αν μπορέσουν να εντοπίσουν τα πλαστικά τα οποία είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, τα οποία είναι δύσκολο να εντοπίσεις με το μάτι πολλές φορές. Αφορμή για την έναρξη της νέας πρωτοπόρας έρευνας για τον αυτόματο εντοπισμό πλαστικών στο βυθό της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου, αποτέλεσε η επιστημονική εκτίμηση ότι μέχρι το 2050 τα πλαστικά στους ωκεανούς της γης θα είναι περισσότερα από τα ψάρια, ενώ συνέτεινε επίσης και η διαπίστωση ότι τα πλαστικά στην θάλασσα δεν επηρεάζουν μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά και την ανθρώπινη υγεία. Τα μικροπλαστικά μπορεί να εισέλθουν στην διατροφική αλυσίδα με το να καταναλωθούν, διότι για παράδειγμα μπορούμε να βρούμε νεκρά πουλιά και ψάρια τα οποία υπάρχουν στο στομάχι μας. Άρα αυτόν κατόπιν μπαίνει στο σύστημα των συγκεκριμένων οργανισμών και όταν ψαρεύουμε και τα λοιπά ή καταναλώνουμε θαλάσσια ψάρια και άλλους οργανισμούς, εντάξει, αυτόν επηρεάζει. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, η οποία σύμφωνα με τον κύριο Χατζηστάσου αναμένεται τον επόμενο χρόνο, το νέο σύστημα που προτείνεται θα μπορεί όχι απλώς να χαρτογραφήσει την κατάσταση στο βυθό, αλλά θα έχει και την δυνατότητα να αναγνωρίζει τι επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας. Πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκονται και πόσα βρίσκονται. Άρα, με αυτά τα στοιχεία θα μπορέσουμε να προτείνουμε μέτρα τα οποία να είναι αποτελεσματικά, οικονομικά και πρακτικά ως προς τον περιορισμό των πλαστικών στη θάλασσα. Ο επικεφαλής της έρευνας που διεξάγεται από το Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Marine and Carbon, επισημαίνει την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης, αφού, όπως λέει, το ζήτημα πλέον έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις με αποτέλεσμα να απειλεί όχι μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά και τον άνθρωπο.